Ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία ενέχει τεράστιους κινδύνους για όλους τους λαούς της περιοχής. Εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στον λαό της Ουκρανίας και στον λαό της Ρωσίας και στους λαούς όλων των χωρών οι οποίοι πλήττονται. Και αν αυτό εννοούσατε, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι κάποιοι τηρούν ίσες αποστάσεις, σε αυτό ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απέναντι στα δεινά που συσσωρεύουν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι τηρεί ίσες αποστάσεις, στηρίζοντας και εκφράζοντας με όποιο τρόπο μπορεί την αλληλεγγύη του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ταχθεί ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων μερών. Και φυσικά δεν εξαιρούνται ούτε οι ευθύνες των κομμάτων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ στην αίθουσα, πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γιατί από το 1900, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν σχηματίστηκε το νέο ΝΑΤΟ, ποιο κόμμα δεν ήταν αυτό το οποίο στήριξε την πρόθεσή του να επεκταθεί προς Ανατολάς? Όλοι σας. Ποιο κόμμα έφερε αντίρρηση στο να στριμωχτεί η Ρωσία, φτάνοντας τα οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ 500 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, 80 χιλιόμετρα από το Λένιγκραντ, αυτό που σήμερα το λένε Αγία Πετρούπολη? Όλοι σας. Ποιοι από το 14 και μετά, από αυτή την περιβόητη πορτοκαλί επανάσταση, δεν στήριξαν την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης που υπήρχε τότε, με τη βοήθεια του δεξιού τομέα, με τη βοήθεια σήμερα των ταγμάτων του Αζόφ, τις φασιστικές αυτές ομάδες? Χειροκροτούσατε τότε. Ήταν ή δεν ήταν επόμενο αυτό που συμβαίνει σήμερα? Μια άλλη υπεριαλιστική δύναμη, η Ρωσία, να αντιδράσει. Και φυσικά να έχουμε αυτόν τον πόλεμο που έχουμε σήμερα. Φτάσαμε στο σημείο. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας συνειδητά, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο να γελιοποιείται, αλλά να φορτώνεται τη μομφή του απολύτως ανιστόρετου, εκφράζοντας τι? Ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ο πρώτος πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν θέμα άγνοιας? Όχι, κύριε συνάδελφε. Ήταν μια συνείδητη επιλογή για να συσκοτήσει, να κρύψει και να προστατέψει. Τι? Έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής και αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να προστατέψει το ΝΑΤΟ, να προστατέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τις πομπές τους που τους βαρύνουν, από το αίμα που χύνεται σήμερα σε αυτή την περιοχή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ουκρανία είναι ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Είναι το αποτέλεσμα της όξυνσης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα. Ποια είναι αυτά? Είναι η Ρωσία και η Ουκρανία? Όχι. Απ' τη μια μεριά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο ανταγωνισμός των οποίων έχουν μπει με τη Ρωσία για να ελέγξουν αγορές, δρόμους μεταφοράς υδρογόνου ανθράκων, πρώτες ύλες. Και απ' την άλλη μεριά είναι η δεύτερη υπεριαλιστική δύναμη, που είναι η Ρωσία, ένα σκληρό καπιταλιστικό κράτος, το οποίο βρίσκεται σε μια προσπάθεια καπιταλιστικής συνένωσης των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι ή δεν είναι έτσι? Αλήθεια, αυτή τη στιγμή νοιάζεται το ΝΑΤΟ από ανθρωπιστικούς λόγους ή για την κατάλυση της δημοκρατίας ή για τα δεινά που τραβάνε οι λαοί της περιοχής? Μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι ξέρουν και λίγοι ομολογούν την αλήθεια. Η θέση μας είναι ότι επίκεντρο αυτών των ανταγωνισμών
είναι η αναδιάταξη όλων αυτών των στοιχείων που ανέφερα προηγουμένως. Εμείς, σαν κομμουνιστικό κόμμα, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και την αγωνία μας για τις εξελίξεις οι οποίες έρχεται. Και καλούμε και την κυβέρνηση. Ήδη έκανε το ρήγμα και ενίσχυσε στρατιωτικά αυτές τις δυνάμεις. Αυτό είναι de facto, είναι μια κίνηση de facto εμπλοκή της στις πολεμικές επιχειρήσεις. Να αποσύρει ό,τι στοιχεία έχει προωθήσει αυτή τη στιγμή στους εμπόλεμους και να μην διανοηθεί να στηρίξει περισσότερο αυτές τις δυνάμεις. Πάμε στο αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης. Όσον αφορά την σύμβαση για την ακαδημαϊκή έρευνα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και του αντίστοιχου Υπουργείου της Ιταλίας. Προφανώς και δεν έχουμε καμιά αντίρρηση στη δημιουργία υποδομών που θα συνέτειναν στην συνεκπαίδευση των σπουδαστών της ΕΘΑ, της Σχολής Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, με τους αντίστοιχους σπουδαστές της Ιταλίας. Η υποσυζήτηση σύμβαση επί της ουσίας λειτουργεί στην κατεύθυνση υλοποίησης μιας ενιαίας, μιας κοινής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σπουδαστές ανώτερους στρατιωτικούς και όχι μόνο, ως γνωστόν στις ΕΘΑ συμμετέχουν και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ιταλίας αντίστοιχα από την άλλη μεριά. Τώρα, τι κοινό έχουν αυτές οι δυο χώρες, η Ελλάδα και η Ιταλία, που να ακουμπά και τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τον άλλον χώρο που ανέφερα, που εκπροσωπούνται από σπουδαστές σε αυτές τις σχολές. Το κοινό στοιχείο είναι ότι και οι δύο αυτές χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Μέλη που από την πρώτη στιγμή της ένταξή τους σε αυτή τη συμμαχία εφαρμόζουν πιστά και απαρέγκλιτα τις εντολές του νατοϊκού διευθυντηρίου. Στο προήμιο της συμφωνίας θα το είδατε όλοι, το διαβάσατε, το έχουμε όλοι στα χέρια μας. Αναφέρονται τρεις λόγοι που οθούν τα δύο υπουργεία στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Και ένα από αυτά τα τρία είναι και το ότι αυτή η συνεκπαίδευση υπαγορεύεται και από τις διατάξεις της συμφωνίας SOFA NATO, όπως αποκαλείται, που υπογράφηκε στο Λονδίνο το 1951. Θα μας έπαιρνε πολλή ώρα να αναλύσω τι είναι το SOFA NATO. Υποθέτω το ξέρατε κι εσείς. Δύο λόγια θα πω μόνο για να κατανοήσουν και όσοι μας παρακολουθούν από το κανάλι της Βουλής, ότι το SOFA NATO είναι και γίνεται, αν θέλετε, το κουκούλι μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ελληνοατολικής στρατιωτικής εκπαίδευσης. Και ουσιαστικά αυτός ο φορέας εφαρμόζει με τις απαραίτητες αλλαγές, τους εξυγχρονισμούς ή τις επικαιροποιήσεις, τις περισσότερες από τις διατάξεις μιας συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ που έγινε στο Λονδίνο το 1951, όπως προανέφερα. Εμείς μετά από τα παραπάνω και θεωρώντας ότι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο το οποίο θα δημιουργηθεί στη συνεκπαίδευση αυτή θα κινείται πάνω στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, το καταψηφίζουμε. Τώρα, όσον αφορά την Κύπρο, τη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου για την ανταλλαγή και αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Και εδώ κατανοούμε την ανάγκη της περιγραφόμενης διαδικασίας στις υποκύρωση συμφωνίες. Προφανώς, η κυβέρνηση δηλώνετε ότι θέλετε να προστατέψετε πληροφορίες από κακόβουλες ενέργειες, δηλαδή από υποκλοπές. Το θέμα όμως είναι το εξής. Σε ποιο βαθμό και ποια ένταση κάποιες κομβικές πληροφορίες έχουν ανάγκη προστασίας από εχθρούς και από φίλους εντός εισαγωγικών, αλλά και συμμάχους, όπως εσείς τους λέτε. Για μας δεν είναι σύμφαγοι. Βάζω ένα ερώτημα εδώ πέρα.
υπάρχει ή δεν υπάρχει σήμερα η πρακτική διάχυσης κρίσιμων εθνικών πληροφοριών, όπως έχει επικρατήσει να τις λέμε, με μηχανισμούς του ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι. Η απάντηση, τη γνωρίζουμε όλοι, είναι ναι. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, όσα μέτρα αντιμετώπισης της διάχυσης κρίσιμων πληροφοριών, διαβαθμισμένων πληροφοριών, κι αν ληφθούν, δεν υπάρχει προστασία. Και δεν υπάρχει προστασία γιατί γνωρίζουμε ότι, αν θέλετε να το συγκεκρινοποιήσουμε, στα ίδια επιτελικά γραφεία του ΝΑΤΟ είναι Έλληνες, στα δίπλα είναι Τούρκοι, αξιολόγηση πληροφοριών γίνεται από επιτελεία που συμμετέχουν όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ, άρα δεν μπορεί να υπάρχει προστασία. Με αυτά τα δεδομένα καταψηφίζουμε και αυτή την σύμβαση. Τώρα, στο τρίτο, συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ για τη συνεργασία στους τομείς υδρογραφίας και ωκεαναλογίας. Πριν λίγα χρόνια, όταν το ΝΑΤΟ για συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές της Σερβίας αδυνατούσε να στήσει τους μηχανισμούς επέκτασής του μέσα στη Σερβία, τι έκανε? Έκανε ασκήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Το θυμόμαστε, υποθέτω όλοι. Τι ήταν αυτό? Ήταν ο Φερετζές, επιτρέψτε μου την έκφραση, να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, στο να στήσει τους μηχανισμούς του μέσα στη Σερβία και να υπάρξει όσμωση μεταξύ των ατοικών μηχανισμών και των σερβικών. Κατά την άποψή μας, επειδή το Ισραήλ είναι ένα κράτος δολοφόνο, το ονομάζουμε εμείς, και είναι ένα κράτος δολοφόνος γιατί αυτή τη στιγμή τσακίζει τον Παλαιστινιακό λαό, είναι ο τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και στις χώρες οι οποίες το περιβάλλουν. Δεν εμπιστευόμαστε σε καμιά περίπτωση αυτές τις σχέσεις. Και να πούμε και το άλλο, ότι είναι ένα ακόμα βήμα επέκτασης αυτών των σχέσεων. Ήδη έχει γίνει προμηθευτής βασικός της Ελλάδας σε οπλικά συστήματα, ήδη αναλαμβάνει την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων της πολεμικής αεροπορίας σε ένα διεθνές υπερεθνικό περιβάλλον στην Καλαμάτα. Ήδη προπονείται και εκπαιδεύεται για τις δικές του επεμβάσεις όπου υπάρχουν στόχοι του, δίνοντάς του πεδία βολής και πεδία ασκήσεων στη χώρα μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτές οι συμφωνίες υλοποιούν σχέσεις και συμβάσεις οι οποίες δεν είναι αυτό το οποίο δείχνουν. Και αυτή την συμφωνία την καταψηφίζουμε και θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα στην αυριανή συνεδρίαση στην Ολομέλεια.